Σε καθεστώς εκαθάρισης, θέτει η νέα κυβέρνηση της Πολωνίας, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της χώρας, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΠΑΠ. Ο νέος Υπουργός Πολιτισμού, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι έλαβε αυτή την απόφαση επειδή ήθελε να διασφαλίσει, όπως είπε, τη λειτουργία και την αναδιοργάνωση των τριών μέσων. Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Πολωνίας με πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τούσκ ξεκίνησε την αναδιοργάνωση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τα οποία υποστηρίζει ότι μετατράπηκαν σε προπαγανδιστικά όργανα κατά την οκταετή διακυβέρνηση του Εθνικιστικού Κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη. Οι αλλαγές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κόμματος αυτού, το οποίο λέει ότι η νέα κυβέρνηση παρέκαμψε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να τις εφαρμόσει.